Εγώ καλημερίζω τον κύριο Μανώλη Βερκαράκη από το Λασίθι, από τους ξενοδόχους. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά να είστε και εσείς και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι, για να μας πείτε δύο κουβέντες. Το 23 ήταν αριθμητικά μια καλή χρονιά, αλλά από την άλλη πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι δεν είναι... δεν συνάδει ή δεν συμφωνεί ο αριθμός των επισκεπτών με αυτά τα οποία ως οικονομικό όφελος και ως έσοδα έμειναν πίσω στις επιχειρήσεις. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε, είναι κάτι με το οποίο διαφωνείτε? Τι, κύριε Βαρκαράκη? Κοιτάξτε, η σεζόν του 23 ξεκίνησε κάπως δύσκολα. Οι πρώτοι μήνες ήταν προβληματικοί. Άρα τα ορισμένα ξενοδοχεία που είχαν έλλειμμα κρατήσεων άρχισαν να κάνουν αρκετά μεγάλες εκπτώσεις ώστε να προσελκύσουν κόσμο. Αυτό χαρακτήρισε τους πρώτους μήνες. Αργότερα η Κρήτη απογειώθηκε κυριολεκτικά και είχε μεγάλες πληρότητες. Όμως και έτσι κλείσαμε τελικά. Είχαμε ένα comeback το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο. Ορισμένες κατηγορίες ξενοδοχείων, κυρίως τα πρώτης κατηγορίας, κλείσανε με θετικό πρόσημο. Είχαμε όμως έλλειμμα στα πολυτελείας, ειδικά της Ελλούντας, λόγω του ότι έλειψαν οι καλοί πελάτες από τη Ρωσία, αλλά και γενικότερα οι ακριβοί πελάτες. Και σήμερα λέμε ότι είχαμε μια καλή χρονιά, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είχε ένα 3-5% αύξηση από το 22. Αλλά πρέπει να δούμε όμως και τα αρνητικά τα οποία υπήρξαν, δηλαδή η πολύ μεγάλη αύξηση στα τρόφιμα και βέβαια η έλλειψη προσωπικού που δημιούργησε μεγάλο ανταγωνισμό και αύξηση στους μισθούς του προσωπικού σε σχέση με το 23, με το 22 συγγνώμη, και βέβαια είναι μια προοπτική η οποία θα την έχουμε και του χρόνου. Δεν νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε περισσότερους εργαζόμενους, άρα εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες ούτως ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη προσωπικού, η οποία στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλη. 53.000 κοντά τα εργατικά χέρια, το εργατικό δυναμικό το οποίο έλειψε φέτος, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία τα οποία είδα και παρουσίασαν το Σαββατοκύριακο ΣΕΤ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Είναι μόνο θέμα ωστόσο, κύριε Βαρκαράκη, της πολιτείας? Θα σας ρωτούσε κάποιος, γιατί έχουμε ακούσει τα διάφορα με αυτά τα οποία συνέβησαν σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ή σε λίγες, δεν ξέρω, αλλά δεν τιμούν καθόλου εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Είναι κάτι που οφείλεται και σε εσάς τους ίδιους? Δεν είναι προσωπικό, αλλά αυτοί οι λίγοι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πάρω το μέρος των κακών εργοδοτών, όμως όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, πολύ εύκολα το προσωπικό αλλάζει εργοδότη. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία για το τίποτα. Βέβαια υπάρχει το handicap του μειωμένου χρόνου του Ταμείου Ανεργίας. Ο ξενοδοχοϊπάλληλος δουλεύει έως 7 μήνες, γιατί η σεζόν στην Κρήτη είναι 9 μήνες, 9 παρακάτι, λόγω του ότι έχει πάρα πολλά επιδόματα, οπότε η συνολική μισθολογική δαπάνη είναι 9 περίπου μήνες. Και αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί ξέρετε χάνουμε τώρα το σήμα και δεν σας ακούμε. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός, ο οποίος όθησε πολύ μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών από τα Βαλκάνια να μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Εγώ ξέρω και έχει υπολογιστεί ότι από την περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου έχουν μετακινηθεί 350 οικογένειες. Αυτό φαίνεται. Τώρα το διατάφτα είναι πώς θα κάνουμε εισαγωγή, γιατί μόνο με εισαγωγή μπορεί να βρεθεί προσωπικό για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες μας, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να αντεπεξέλθουμε.
ξέρετε πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι ένταση εργασίας, άρα χρειαζόμαστε προσωπικό. Πέρυσι η πολιτεία σε μια συνολική αίτησια 8.000 περίπου κόσμο στην Κρήτη ενέκρινε μόνο 200 θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι νούμερα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και άμεσα. Λόγω του ότι κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Αυτά είναι τα προβλήματα με τον τουρισμό. Συγγνώμη, αλλά αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Το αίτημα σας ήταν 8.000 εργατικά περίπου, χέρια να έρθουν στην Κρήτη, στα ξενοδοχεία της Κρήτης, και η πολιτεία ενέκρινε να έρθουν μόνο οι 2.000. 200, ποιο 2.000, τα 2.000 ήταν καλά. 200 άτομα. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Από τα Βαλκάνια, από τρίτες χώρες, από πού? Όχι, από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να μας εγκρίνει το Υπουργείο Εργασίας. Η πολιτεία, λόγω του ότι εμείς πρέπει να κάνουμε εισαγωγή και δεν μπορούμε να κάνουμε εάν δεν εγκριθούν και αν υπάρξει μια γραφειοκρατία η οποία είναι ατέλειωτη. Εγώ θεωρώ και οι εξαγωγοί θεωρούν ότι το αυτονόητο είναι να υπάρχει μια σύμβαση εργασίας για ορισμένο χρόνο με κάποιο κόσμο, αυτόματα να γίνεται έγκριση της σύμβασης και για όσο διάστημα παραμένει στην Ελλάδα εργαζόμενος να είναι ο ξενοδόχος η επιχείρηση υπεύθυνη για το συγκεκριμένο εργαζόμενο, όπως γίνεται στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και ύστερα, μόλις τελειώσει η σύμβασή του, να επαναπατρίζεται, ούτως ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, τι κάνει κλπ. Αλλιώς το να ψάχνουμε στα τυφλά και να κάνουμε εισαγωγή από τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνήθως είναι εργάτες γης, και να τους κάνουμε ξενοδοχοϋπάλληλους χωρίς γλώσσες και εκπαίδευση, είναι μάλλον προβληματικό. Θα μπορούσαν να δοθούν και τα κίνητρα εκείνα στους εργαζόμενους, τους Έλληνες εργαζόμενους, έτσι ώστε να μπορούν να στρέψουν το βλέμμα και πάλι προς τον τουρισμό, διότι μέσα από όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε, ανέφερα κλπ, υπήρξε όλη αυτή η διαρροή και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι ότι το Ταμείο Ανεργίας να γίνει Ταμείο Εργασίας, να δίνεται ούτως ώστε να βρίσκει δουλειά ο εργαζόμενος, και αν θέλουμε να γίνει επέκταση της τουριστικής σεζόν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία, γιατί κακά τα ψέματα ο χειμώνας είναι χαμηλή σεζόν, άρα πολύ χαμηλές τιμές, και βέβαια να επιδοτηθούν διάφορα άλλα πράγματα όπως το πετρέλαιο κίνηση, το ρεύμα κλπ. Ξέρετε ότι ένα ξενοδοχείο, εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο για να ζεσταίνει νερό θέρμανσης, πρέπει να χρησιμοποιεί με ποινή λαθρεμπορίας πετρέλαιο κίνησης με 1,5 ευρώ όπως το κάνει τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι κόστη τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ξενοδόχος, και αυτά που λέγονται για χειμερινή σεζόν, επέκταση χειμερινή σεζόν, είναι άλλα λόγια αγαπιόμαστε. Θα υπάρχει city break σε ορισμένες μεγάλες πόλεις και από εκεί και ύστερα τίποτα. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω αυτές τις αναφορές. Πρόκληση το 2024. Πρόκληση το 2024 για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, και πρόκληση που ενδεχόμενα μπορεί να έχει κάποιες λύσεις και με τη βοήθεια της κυρίας Κεφαλογιάννη. Κοιτάξτε, η σεζόν του 24 έχει ήδη μπει δυναμικά. Βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι στη γειτονιά μας υπάρχει πόλεμος, άρα εκεί υπάρχει ανησυχία, και όταν υπάρχει ανησυχία ο άλλος δεν σκέφτεται διακοπές, και βέβαια υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα το οποίο επεκτείνεται συνεχώς, της οικονομικής κρίσης. Η Ευρώπη έχει μπει σε οικονομική κρίση και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρίστας θα έρθει, αλλά θα έρθει για λιγότερες μέρες, και δεν θα ξοδεύσει αυτά που ξόδευε παλιότερα.
Αυτές είναι προοπτικές τις οποίες βλέπουμε μπροστά μας και θα πρέπει να κινηθούμε ανάλογα. Αυτό που κάνει η πολιτεία, να έχουμε τον πιο ακριβό ΦΠΑ στον τουρισμό, στη διανυκτέρευση, αυτό που δημιουργεί συνεχώς καινούργιες υποχρεώσεις με κάποια τέλη τα οποία μπαίνουν συνεχώς πάνω από το τουριστικό προϊόν, θεωρώ ότι θα σφάξουμε στο τέλος τη χρυσοφόρα όρνηθα και θα έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός είναι ένα εξαγώγημο προϊόν άκρος ανταγωνιστικό, γιατί ο ξένος κάθεται στο σαλόνι του και είτε μέσω του iPad ή το μέσω μιας μπροσούρας διαλέγει τον προορισμό, και βέβαια βασικό για όλα αυτά σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης είναι το κόστος, το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι αμεληταίο. Είμαστε μια ακριβή χώρα. Και είμαστε μια ακριβή χώρα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά handicap τα οποία επιβαρύνουν το τελικό προορισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβει σοβαρά η πολιτεία και να κάνει σοβαρό σχεδιασμό, και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, π.χ. ο κατακλυσμός που έγινε στη Θεσσαλία, να μην το βάζει πάνω στο τουριστικό πακέτο, γιατί όλα αυτά μετρούνε. Μετρούνε και θα το βρουν μπροστά μας. Μας λείπει η εθνική πολιτική, θέλετε να πείτε, στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με το τουριστικό πακέτο. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρκαράκη. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς είμαστε μια ζωή χώρα βλέποντας και κάνοντας. Τι μας λείπει, βάζουμε πάνω σε κάτι ούτως ώστε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Αυτός όμως δεν είναι οικονομικός σχεδιασμός, δεν μπορεί μια επιχείρηση να πορεύεται έτσι, λόγω του ότι πρέπει να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Ποιος θα κάνει μια επένδυση η οποία δεν θα έχει προοπτική δεκαετίας? Εσείς βλέπετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει χώρος για να κάνει και κάποιος επιχειρηματίας ένα προϋπολογισμό δεκαετίας, από την άλλη μέρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, από την ενέργεια μέχρι τους φόρους μέχρι οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό επιβαρύνει το όλο τουριστικό πακέτο, και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε που πάμε και να το αντιμετωπίζουμε πιο ρεαλιστικά εάν θέλουμε να έχουμε τουρισμό στο μέλλον. Κρίμα, γιατί ξέρετε, μέσα σε αυτό τον προγραμματισμό το βάζεις μπροστά σου ως πλάνο δεκαετίας, το εξηγείς, το αναλύεις, το δένεις το ένα κομμάτι μαζί με το άλλο για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κρίμα εμείς να περιοριζόμαστε μόνο στο ταξίδι, μόνο στις εκθέσεις, και να μένουμε μόνο εκεί και να λέμε ότι παίρνουμε κάποια δείγματα από αυτές τις εκθέσεις. Καταλαβαίνετε, λέω ότι δεν είναι κακό αυτό, αλλά είναι μόνο μία μικρή παρονιχίδα σε αυτό που ολιστικά θα έπρεπε να λέγεται εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Οι εκθέσεις βοηθούν, αλλά βοηθούν στο 10%. Το θέμα είναι τι προϊόν έχεις και πώς το προωθείς, γιατί ο τουρισμός κακά τα ψέματα έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, άρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα στην περιοχή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ξενοδοχεία στην Ελλούντα είναι, αν όχι τα καλύτερα, από τα καλύτερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολυτελείας, με υψηλούς επισκέπτες κλπ. Έρχεται η πολιτεία σήμερα να χωροθετεί μπροστά στα ξενοδοχεία αερολογικά πάρκα. Αυτό κι αν είναι ντροπή, γιατί κακά τα ψέματα έχουν επενδυθεί εκεί πέρα εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια. Έχουμε πολύ δυνατό προορισμό, έχουμε ένα brand name το οποίο είναι παγκόσμιο, και τι κάνουμε? Βγάζουμε τα μάτια μας με τα χεράκια μας, λόγω του ότι να υπάρχουν μπροστά στα ξενοδοχεία σε απόσταση 8-10 μίλια ή 5 μίλια ανεμογεννήτριες να επιπλέουν. Θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι πρόωρο να συζητάμε τέτοιες λύσεις, και μάλιστα με μία διαβούλευση 5 έως 7 ημερών. Αυτό κι αν είναι πραγματικά ανισόρροπο από την ελληνική πολιτεία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής, αυτό δεν μπορεί να περάσει, λόγω του ότι θα πρέπει να κλαίμε
ό,τι επενδύσεις έχουμε κάνει εκεί. Καταλαβαίνετε, δεν έχει πάρει το θέμα διαστάσεις, αλλά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε. Σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο κυβέρνησης, εάν πρέπει να μια επένδυση η οποία κάποιος είπε ότι πρέπει να γίνει, κάποια συμφέροντα θέλουν να κάνουν αιωλικά πάρκα στον αφορεσμένο. Μα ο αφορεσμένος είναι 3-5 μίλια από την Ελλούντα. Πώς θα γίνει να βλέπει ο τουρίστας, ο πρόεδρος μιας δημοκρατίας ή ένας δισεκατομμυριούχος μήλους να γυρίζουν μέσα στο ηλιοβασίλεμα ή στην Ανατολή? Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν θέλουμε να το δούμε. Τι να πω. Πολλά θέματα τα οποία ανοίγονται και πολλά θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση. Αυτά, δεν ξέρω αν ήσασταν πάνω σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και την συνάντηση. Αυτό τέθηκε, επειδή ήταν παρούσα και η κυρία Κεφαλογιάννη, τέθηκε δηλαδή και στην Υπουργό. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να τίθενται τέτοια θέματα σε μπασβητός πανηγυρικές συνεδρίες. Ήταν γενική συνέλευση του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου με τους υπουργούς, με τις τράπεζες κλπ. Κλπ. Ακρευλώς λέμε γενικότητες και από εκεί και ύστερα υπουργός λέει αυτά που θέλει να πει, τα ακούει ο κόσμος και πάμε παραπέρα. Επειδή είμαι παλιό στο επάγγελμα, αυτό το πράγμα δεν, πραγματικά είναι έτσι, για να είναι. Δεν γίνονται σοβαρές συζητήσεις. Εδώ πρέπει να κάτσουμε κάτω να σχεδιάσουμε με τους ειδικούς την πολιτική που πρέπει να χαράξουμε για τα επόμενα χρόνια. Είναι θέμα το τελευταίο το οποίο θέσατε, κύριε Βεργαράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχω τώρα την απορία μου, γεννάτε η απορία. Είναι θέμα το οποίο σας προκύπτει από την δική σας την περιοχή, από το Λασίθι και άλλες περιοχές της χώρας έχουν ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, υπάρχει ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις περάκτιες ανεμογεννήτριες και τοποθετούνται από ό,τι θυμάμαι στην Μακεδονία ανατολικά του Αγίου Όρους, δηλαδή της Χαλκιδικής, και στην περιοχή της Κρήτης και στην Σιτία κλπ. Αυτά όμως θα πρέπει να μπουν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, το που θέλουμε να πάμε, οτιδήποτε οικονομικό σχέδιο κάνουμε για την Ελλάδα. Δεν γίνεται να έχεις επενδύσει 50 χρόνια σε ένα προορισμό, να τον έχεις αναπτύξει, να έχεις κάνει ένα παγκόσμιο brand name και να άρχισε τώρα να βγάζεις τα μάτια σου με τα ίδια στα χέρια. Γιατί κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με την πρώτερη χρήση. Απλά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι να γίνει αυτό, να δώσουν χρόνο να το συζητήσουμε, να πιστούμε. Δεν δίνουμε 5 μέρες διαβούλευση. Σε 5 μέρες δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις τον νόμο. Την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι 600-700 σελίδες. Γι' αυτό είπατε και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρπακόλα. Να το πω σεμνά, να μην πω κάτι άλλο. Γι' αυτό είπατε κρίμα τις επενδύσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και τα χρήματα τα οποία έχουν πέσει για την ανάπτυξη του τουριστικού πακέτου και το brand name της κάθε περιοχής, έτσι όπως τέλος πάντων το έχουμε μέχρι σήμερα. Αυτά βέβαια είναι κάποια από εκείνα τα σημεία, υπάρχουν και πολλά άλλα. Επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι εσείς ή σας απασχόλησε είναι το θέμα με τα Airbnb. Εδώ επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό το οποίο ως μέτρο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, με τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, το Airbnb είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο άρχισε σιγά σιγά να δημιουργεί πολλά προβλήματα, ειδικά στους αστικούς, στις αστικές περιοχές, και άρχισε να μπαίνει σε μπάση τόση να μπουν κάποιοι περιορισμοί. Στην Ελλάδα το πρόβλημα με το νόμο που κατεβάζει τώρα η κυβέρνηση είναι απλά οικονομικό. Δηλαδή, να δούμε πώς θα το βάλουμε σε κάποιες διαδικασίες να μην μπορεί να
φοροδιαφύγει και δεν φύγει τα κυρίως προβλήματα τα οποία είναι το τι γίνεται εάν το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού είναι απλή αστική μίσθωση, είναι ξενοδοχειακή μίσθωση. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ανταγωνίζεται τον τουρισμό? Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται ξενοδοχείο, είναι τουριστικό κατάλημα? Αυτό βέβαια θα κριθεί σύντομα με μια προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας και που διαβάζω ότι θα κριθεί σε επίπεδο ολομέλειας, γιατί κακά τα ψέματα έχει ξεφύγει και θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά δεν μπορεί να μην πληρώνουν φόροι όλοι αυτοί. Δεν μπορεί να μην πληρώνουν ΦΠΑ. Δεν μπορεί να μην πληρώνουν τέλη παρεπιδημούντων. Γιατί να διαλέξει κάποιος ένα κύριο τουριστικό κατάλημα όταν το Airbnb το ανταγωνίζεται στα ίσια με πιο φτηνές τιμές και εν πάση περιπτώσει με κάποια πράγματα τα οποία, τα οποία έχουν να κάνουν και με φοροδιαφυγή? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας πάει σε ένα κατάλημα Airbnb, γνωρίζεται με τον ιδιοκτήτη και από εκεί και ύστερα τη δεύτερη φορά δεν περνάει μέσω της πλατφόρμας, αλλά κάνει κατευθείαν συναλλαγή και εκεί μην τον είδατε. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις ιδιοκτησίες που αγοράζουν ξένοι στην Ελλάδα, τα οποία τις ιδιοκτησίες αυτές, τα καταλήμματα τα χρησιμοποιούν για μια-δυο εβδομάδες αντί ένα μήνα και το υπόλοιπο καιρό τα νοικιάζουν Airbnb. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρήματα μένουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μυρωδιά από όλη αυτή τη δαπάνη η οποία γίνεται, και λέμε μετά ότι έχουμε πολύ κόσμο στην Ελλάδα, αλλά πέφτουν τα έσοδα. Γιατί πέφτουν τα έσοδα? Γιατί ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έπρεπε να έρθουν και να γίνει εισαγωγή συναλλάγματος δεν έρχεται, γιατί απλά ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό και τα παίρνει στο εξωτερικό και δεν φορολογείται. Μάλιστα. Επιχειρηματική δραστηριότητα, επίσης όρης κατεφημισμών και μόνο, κύριε Βαρκαράκη. Συμφωνούμε, θα πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και να βάλουμε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Δεν γίνεται να δημιουργήσει η κυβέρνηση πριν 10 χρόνια μια υπηρεσία για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και όταν λέμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες εννοούμε πάνω από 150 δωμάτια, 300 κρεβάτια, για να υπάρχει non-stop αδειοδότηση, δηλαδή να μπορούν να πάρουν άδεια οικοδομής γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και να έχει γίνει η πιο γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ συζητάμε για μια απλή ανανέωση περιβαλλοντολογικής μελέτης ενός ξενοδοχείου. Υπάρχει περιβαλλοντολογική μελέτη και κάνουμε ανανέωση, χρειάζεται μια τετραετία. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Θα πρέπει να δούμε πώς πορευόμαστε. Αυτό είναι μόνιμο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Εάν θέλουμε επενδύσεις, θα πρέπει να είμαστε σύντομοι και ανταγωνιστικοί. Αλλιώς ας πορευόμαστε όπως πάει, όπου πως πάμε, και απλά θα κλαίμε τη μοίρα μας. Απλά, όμορφα και ωραία. Μάλιστα. Οι προκλήσεις του 2024, έτσι όπως τίθενται από τους ξενοδόχους. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης του Λασιθίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τα πράγματα δεν θέλω να τα πω ότι είναι κακά, αλλά θα πρέπει να τα βελτιώσουμε όσο χρειάζεται για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.